Ο πρόεδρος της ΑΕΛ Κώστας Πιλαδάκης, σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, υποστήριξε πως η απόφαση που πάρθηκε δεν ήταν σωστή και δίκαιη, καθώς οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις της UEFA είναι πάνω από αυτές του ελληνικού ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ δήλωσε πως η απόφαση της Super League, κατά τη δική μας εκτίμηση, δεν συνάδει με το σωστό και το δίκαιο, καθώς το άρθρο 5 του ΚΑΠ αναφέρει πως οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις της UEFA υπερτερούν των ελληνικών. Είναι ξεκάθαρο πως δεν τηρήθηκε ο νόμος. Είναι πιθανό, γιατί πλέον έχω κουραστεί από τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες 4 ημέρες, εγώ και οι φίλοι αθλητής ΑΕΛ, επειδή έχουμε περηφάνεια να αγωνιστούμε κανονικά στο πρωτάθλημα της Football League, να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις από τις 7 ΠΑΕ που ψήφισαν κατά. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ομοφωνία. Ωστόσο, λόγω μικροπολιτικών συμφερόντων, άλλαξαν την απόφασή τους. Με αυτή την τακτική, το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να πάει μπροστά. Ερωτηθείς ο πρόεδρος της ΑΕΛ Κώστας Πιλαδάκης για το πώς θα ενεργήσει η ΠΑΕ από εδώ και στο εξής. Τόνισε πως παίζει ρόλο ποια είναι η στόχευση του καθενός. Τις τελευταίες 4 μέρες έγιναν πράγματα τα οποία είναι κωμικά στοιχεία και δεν έχω τη διάθεση να το συνεχίσω. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν άδειες. Έχουμε υπέρ μας 300 δεδικασμένα και επικαλούνται κάποιο ΚΑΠ τη στιγμή που η UEFA αναφέρει πως οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις είναι πάνω από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο. Ενώ στο ενδεχόμενο αποχώρησή του απάντησε αρνητικά. Αυτό έχει περάσει από το μυαλό μου, όμως δυστυχώς δεν μπορώ να φύγω από το ποδόσφαιρο. Πριν από λίγους μήνες έκανα μία επένδυση σε συνεργασία με την τράπεζα που με εμπιστεύτηκε και δημιουργήσαμε το νέο γήπεδο της ομάδας. Από το 2004, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό, δεν είχε γίνει καμία ανάλογη επένδυση. Όλα ήταν κρατικά. Τέλος, από την πλευρά του Πανσεραϊκού, ο πρόεδρος της ομάδας Πέτρος Θεοδωρίδης ήταν έξελλος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ενώ απείλησε ότι θα προτείνει στον Κώστα Πιλαδάκη να καταθέσουν τα δελτία των ποδοσφαιριστών.